για λαφεμένα πρώτα βήματα τη Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Ανάπτυξη τη Τράκη και για φιλμολογούμενε θεσμικέ παρεμβάσει τη Επιτροπή, που επιγνώστω ή ανεπιγνώστω θα διχάσουν, δεν θα ενώσουν και θα μα ρίξουν σε επικίνδυνε εθνικέ και πολιτικέ ατραπού, μίλησε ο Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεο και Σαμοθράκη, κ. κ. Άνθιμο, κατά το κήρυγμά του στην Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Παναγία Ελευθερότρια Δη Δημοτήχου, όπου λειτουργήσε με τον οικείο επίσκοπο κ. κ. Δαμασκινό στο πλαίσιο των αποκαλυπτηρίων τη προτομή του πρώην Μητροπολίτη Αντίδη Δημοτήχου, κυρούν Νικηφόρου Αρχαγγελίδη. Συγκεκριμένα, το σχετικό απόσπασμα του κηρύγματο του Μητροπολίτη Ανθίμου έχει ω εξή. Οι τέσσερις Μητροπολίτες τη Τράκη ομιλούμε, γράφουμε και περιάγουμε την γη και την θάλασσα. Επετούνται για το δημογραφικό μα πρόβλημα. Πρόβλημα που ήδη πυροεί και είναι τόσο εθνικό όσο κοινωνικό αλλά και οικονομικό. Εξηγούμε την ερωμένη μα αντίδραση στην ιδέα τη εγκαταστάσεω προσφύγων και παράτυπων μεταναστών ανατολικά του Νέστου, επειδή οι άνθρωποι αυτοί θα παρέχουν πράγματα στην πατρίδα μα, και αλλαχού εγνωσμένε φονταμενταλιστικέ πράξει που θα του χρεωθούν αδίκω στου ομόθρησκους, του συμπατριώτε μα, θρακιώτε μουσουλμάνου, με του οποίου διατορό και εμπράκτο διακηρύττουμε την δομημένη εμπιστοσύνη που έχουμε επιτύχει ύστερα από δεκαετίε. Οι Τέσσερι Μητροπολίτε χαιρετήσαμε με κοινή επιστολή την τεράστια σημασία πρωθυπουργική σύσταση τη Διακομματική Επιτροπή τη Βουλή για την ανάπτυξη τη Θράκη, όμω στεναχωρούμεθα με την αποτίμηση των πρότριτα βηματισμών τη ω λαθεμένων. Ανησυχούμε το ίδιο με του μουφτίδε για τι φημολογούμενε θεσμικέ παρεμβάσει τη Επιτροπή που επιγνώστο ή ανεπιγνώστο θα διχάσουν, δεν θα ενώσουν και θα μα ρίξουν σε μια πρωτοπάδιν πορεία σε επικίνδυνε εθνικέ και πολιτικέ ατραπού. Πολλά εύτε και καλώ κείμενα συνέβησαν στη Θράκη από την δημοσίευση του προηγουμένου διακομματικού πορίσματο του 1992. Και ποιο θα αναδεχθεί τον εγκέλαδο τη ανατροπή του αντί να υποδηθεί την ιστορική δόξα τη βελτιώσεώ του. Τόσο οι χριστιανοί, όσο και οι μουσουλμάνοι τη Θράκης είχαμε να επιλέξουμε διήν θεάτερον την παράλληλη περπατησιά σε αποκλίνοντε δρόμου, ευάλωτου σε ανατολικά κούρσα ή τον αματεόριστο και ακλινή βηματισμό χωρί διακρίσει μέσα στην ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Και επιλέξαμε το δεύτερο. Ποιο θα προτείνει τώρα την κατεδάφιση του Ιρακλείου αυτού άθλου, ποιο θα καθέξει τον ρόλο πυρπολιτή, ποιο θα χτίσει κάστρα στην άμμο, και κλείνω, διερωτώμενο και πάλι. Θα ξεχωρίσει κάποιο τα παραπάνω θέματα και πληθύν ακόμα σχετικών σε εθνικά, σε κοινωνικά ή σε οικονομικά. Θα θεωρήσει κάποιο συμπιδηση σε αλότρια χωράφια την αγωνία των Ελλήνων Επισκόπων αλλά και των Ελλήνων Μουφτίδων τη Θράκη για τι παρεμβολέ πονιρευομένων οι οποίες οι επιδιώκουν κόλουρη σύνθεση της ζεούσης πραγματικότητος, οι ερίδονται επί αναλυθών προϋποθέσεων, οι επιδιώκουν λύσεις εμβαλωματικέ. Και βέβαια, περί όλων αυτών, οπωσδήποτε αγρυπνούν φρικτιορούντε οι εκλεγμένοι άρχοντέ μα ω λόγο αποδώσοντε στο Θεό, στο λαό και στην ιστορία. Και στα χέρια του εμπιστευόμαστε απόλυτα το αμετεώριστο μέλλον των παιδιών μα και του τόπου μα. Επιτρέψατε όμω, παρακαλούμε, και στου πνευματικού σα διακόνου να αγωνιούμε προσευχόμενοι και να εκφραζόμαστε προβληματιζόμενοι υπέρ πάντων ημών.